έτσι να πούμε τι δεν γίνεται. Εντάξει, θα μπορεί να υπάρξουν και συμφωνίες, αλλά το θέμα ότι γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σας πω το εξής. Πώς θα αντιδράσει η κοινωνία? Κακώς αντιδράει. Κάκιστα. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, η αγανάκτηση του κόσμου, ο θυμός του κόσμου να στραφεί προς τα αριστερά. Και έχουμε πλήρη αντιπαλότητα, έχουμε πόλεμο με τον φασισμό και με τον ναζισμό. Αυτό είναι καθαρό και το έμπρακτα το έχουμε εφαρμόσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Yeah. Τελευταία γεγονότα. Έχουμε την περίπτωση του Λάτσι, ο οποίος απαλλάσσεται για την υπόθεση του Μολ. Yeah. Έτσι, με έναν 120 εκατομμύρια γλιτώνει από αυτή την ιστορία. Yeah. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, έχουμε αυστηροποίηση των κριτηρίων για τους πολυτέκνους, για την βοήθεια που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε, ας το πούμε, σε τρόφιμα. Mm-hmm. Μείωση των επικουρικών συντάξεων. Πρόσθετο, 5,2%. Έχουμε απόφαση του δικαστηρίου για την επαναπρόσληψη των καθαριστριών και δεν τις ξαναπροσλαμβάνουν. Βλέπετε λοιπόν ένα κράτος το οποίο λειτουργεί αλλιώς προς τους μεγάλους, προς τους πλούσιους. Δεν είναι ακριβώς κράτος δικαίου, λέτε. Δεν είναι κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να το επικαλούμαστε, αλλά η κυρία Πατριανάκου σωστά το επισημαίνει στο θεωρητικό επίπεδο. Αλλά στην πράξη αυτό που γίνεται είναι το εντελώς αντίθετο. Λοιπόν, όχι απέχει. Με το θέμα των πολυτέκνων. Μην με διακόπτετε όμως, εγώ δεν σας διάκοψα και μιλήσατε πολύ ωραία. Αλλά έχετε... μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε, χθες είχαμε μια επίδειξη δύναμης. Είχαμε μια επίδειξη δύναμης μια εγκληματική ομάδα, η οποία, ας το πούμε, οι περισσότεροι είναι προφυλακισμένοι και πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Συμφωνώ ότι κακώς καθυστερεί, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ψάξουμε τις διασυνδέσεις αυτής της ομάδας με το κράτος και με την αστυνομία και με το στρατό. Τώρα, για τη δικαιοσύνη, προφανώς κάποια ομάδα η οποία αναπτύσσεται μπορεί να έχει και δίκτυα και προς τα εκεί. Αλλά λέω, δεν θέλω να πω τίποτα για τις ενέργειες οι οποίες. Καλό να μιλάτε, γιατί και αυτοί αυτά λένε. Τώρα. Τι λένε τώρα, μην λέτε τώρα, κυρία Πατριανάκου. Με συγχωρείτε. Ότι δηλαδή, δεν ξέρετε, οι ανακρίτριες που ασχολούνται με την υπόθεση είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα αυτό εγώ λένε. Για αυτή την περίπτωση. Μα λέω όμως ότι και αυτοί χρησιμοποιούν για επιχειρήματα. Άλλο σας είπα, να καταλαβαίνετε τι λέει ο άλλος. Μα αυτό σας λέω και εγώ, ότι πρέπει να θέλει πολύ προσοχή όταν μιλάμε για την δικαιοσύνη. Εσείς δεν έχετε δει τις φωτογραφίες όπου στην Νίκαια, στην περίπτωση της δολοφονίας του Φίσα, που δίπλα ήταν από την αστυνομία. Και κάνανε και συνεννόηση με την αστυνομία. Δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ ξέρω ότι η αστυνομία του συνέλαβε. Αργήσατε πάρα πολύ να το καταλάβετε όταν είχαν γίνει πολλές δολοφονίες, όταν υπήρχε έξαρξη του ρατσισμού. Η αστυνομία συνέλαβε. Ακούστε κάτι. Μην τα λέμε, μην απαξιώνουμε τους θεσμούς. Δεν το λέμε. Επιμένετε να διακόπτετε. Εγώ ενοχλήθηκα με πολλά από αυτά που είπατε. Με άλλα συμφώνησα. Αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήθηκα. Κρατηθείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να είσαστε τόσο ζωηροί. Στο θέμα του. Δεν είναι διάλογο, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω και ας κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Εγώ νομίζω ότι στο θέμα της Χρυσής Αυγής, για να είμαστε ειλικρινείς, το πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει να την αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε επαναξιολόγηση. Δηλαδή, το πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Εσείς που είστε εν αναμονή κυβέρνηση, τι θα κάνετε? Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Το πρώτο είναι η δικαστική. Ο δικαστικός τρόπος ο οποίος πρέπει να προχωρήσει, να μην υπάρχει έχει καμία. Πολύ. Λοιπόν, να προχωρήσει. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει να υιοθετούν κάποια κόμματα την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, αν ακούω τώρα το θέμα, ας το πούμε το μεταναστευτικό, γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση. Υποτίθεται να έρχονται στη Βουλή και κάνουμε πίσω. Λοιπόν, αυτό υποτίθεται ότι ή ανοίγει στα θέματα της ασφάλειας με όρους, ας πούμε, των εφόδρων που πρέπει να γίνουν για να καθαρίζεται η Αθήνα. Είναι άλλο πράγμα. Συζητήσουμε συνολικά το θέμα της ασφάλειας. Υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Πρέπει να δούμε το θέμα μιας μεταναστευτικής πολιτικής. Πρέπει να ισχυροποιήσουμε την άμυνα της κοινωνίας απέναντι στα φαινόμενα του ρατσισμού, τα οποία δυστυχώς υιοθετούνται και μερικές φορές και από πολιτικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν, στο πρακτικό πεδίο πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσει ιδεολογικά τον φασισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ιστορική μνήμη. Να αποκαλύψεις ότι αυτό το σχήμα το οποίο εμφανίζεται ως αντισυστημικό είναι το πλέον συστημικό κόμμα και μόρφωμα. Βοήθησε όμως, γιατί θα σας πω και την άλλη άποψη, η οποία ασκεί μια κριτική προς την αριστερά, που λέει ότι βοήθησε στην νομιμοποίηση αυτών των πρακτικών και όλη αυτή η αντίληψη να καεί το μπου η Βουλή, δεν οι κρεμάλες, κάτι. Οι μούτζες η αριστερά, και τα λοιπά. Ακούστε κάτι.
Το ξέρετε πολύ καλά. Και το Λευκό και Παρών που ψηφίζουν τα στελέχη τα προπεβλημένα του ΣΥΡΙΖΑ στις άρσεις ασυλίας. Γιατί δεν τα βάζουμε αυτά τώρα, αν θέλετε για την άρση της ασυλίας. Τις 15 φορές που συνεδρίαζε η πολιτική του επιτροπή να αποφασίσει αν θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία όταν το ζητάει. 15 και 20 φορές θα συνεδριάσει η γραμματεία για να αντιμετωπίσουμε πιο αποφασιστικά το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Που δείχνει ότι δεν φτάνει μόνο ο δικαστικός δρόμος. Γι' αυτό σας λέω ότι εσείς μπορείτε να λέτε μόνο για το δικαστικό δρόμο και το φαινόμενο να αναπτύσσεται. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πιαστούν όλες οι πλευρές και η δικαστική και η ιδεολογική και η πολιτική και κυρίως να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα. Άρα εσείς μου λέτε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες και στην πράξη γίνεται το εντελώς αντίθετο. Σας είπα ορισμένα παραδείγματα πριν. Εάν δεν αρθούν αυτές οι αιτίες. Να θυμίσω παραμονή ευρωεκλογών που γινόταν προσκλητήριο στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής να στηρίξετε σε λέξη. Μα τι λέτε τώρα, μα σοβαρευτείτε λίγα, κυρία Πατρίδα. Σας παρακαλώ. Εσείς να κάνετε την αυτοκριτική σας που μέχρι τώρα ρωτάτε. Μα σοβαρευτείτε λιγάκι. Μα σοβαρευτείτε. Εσείς η ηγεσία σας είχε εμπλακεί σε όλη τη συζήτηση με την Χρυσή Αυγή. Ναι ή όχι. Παραμονή ευρωεκλογών. Ο Παντάκος ήταν στέλεχος αριστεράς. Όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, που συνομιλούσαν με τη Χρυσή Αυγή και υιοθετούσαν την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Είδατε λοιπόν που εσείς υιοθετείτε την ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Ποιος θα είπατε σωστό. Λοιπόν. Μα τι λέτε τώρα. Είδατε λοιπόν. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Πατριανάκου. Που έρχεστε εδώ να βάλετε στο τραπέζι αυτά που προσπάθησαν να βάλουν αυτοί χθες. Ακούστε, κυρία Πατριανάκου. Δεν ήθελα να το θίξω, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι οθήτη να το κάνω. Όχι, δεν σας οθώ. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία που υπήρχαν. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία που υπήρχαν. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία που υπήρξαν μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής έχουν αποδειχθεί. Οι λογικές κάποιων που να τους μαλακώσουμε λιγάκι, να τους εντάξουμε μέσα στο πολιτικό σύστημα, υπήρχε. Άρα λοιπόν, εσείς να απολογηθείτε για αυτό το πράγμα. Εμείς είχαμε ανηρύνευτο πόλεμο με το φασισμό και με τον ανασυσμό. Αυτό που κάνετε τώρα τη βολεύει τη Χρυσή Αυγή, να το ξέρετε, κύριε Καλλίδη. Όχι, δεν τη βολεύει. Κοιτάξτε, τη βολεύει πάρα πολύ αυτό που γίνεται, αυτό ο σκοτωμός τώρα μεταξύ σας. Κοιτάξτε, προσέξτε κάτι. Εμείς λέμε ότι όσο δεν αντιμετωπίσουμε πολιτικά και με πραγματικούς όρους και αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών αιτιών, δεν πρόκειται. Θα φιλολογούμε περί της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν θα αντιμετωπίζεται. Συνεπώς, αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, αν δεν εμφανιστεί το πολιτικό σύστημα ότι όντως λειτουργεί με έναν τρόπο δημοκρατικό, αλλά έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τόσο θα πρημοδοτείται η Χρυσή Αυγή. Άρα λοιπόν, η πιο ουσιαστική αντιπαράθεση με τη Χρυσή Αυγή, επαναλαμβάνω, είναι να δημιουργήσει τους όρους της αντιμετώπισης των αιτιών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο. Και καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχει έξαρση στην χώρα μας με έναν πολύ ακραίο τρόπο, με ανοιχτή μορφή ναζισμού. Ναι, αυτό το φαινόμενο, το ακραδεξιό, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δέστε όμως, από κάτω, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, χώρες σε κρίση. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δεν εμφανίστηκε πουθενά τέτοιο. Και η Λέγκα του Βορρά που είναι στην Ιταλία, δεν είναι το ίδιο βεβαίως, αλλά που είναι ένα ρατσιστικό και τα λοιπά μόρφωμα, έχασε. Στην Ισπανία δεν υπάρχει. Ενώ αντιθέτως στις χώρες του Βορρά, που είναι και πιο αναπτυγμένες, μην μπερδέψουμε τα πράγματα. Είναι άλλο η ακροδεξιά που υπάρχει στην Ευρώπη, και είναι άλλο η Χρυσή Αυγή, η ανοιχτή μορφή του ναζισμού. Άλλο, είναι ρατσιστικά, ξενοφοβικά κόμματα κτλ. Που είναι ο προθάλαμος πίθανα. Αλλά στη χώρα μας έχουμε φαινόμενο ενός κόμματος ακραία ναζιστικού και με ομολογημένο τρόπο το λέει. Και επιπρόσθεται, μιλάμε και για μια εγκληματική οργάνωση. Θα αναπολύσουμε την ακροδεξιά τώρα. Θα λέμε να είχαμε μακάρι να είχαμε ακροδεξιά. Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Εγώ λέω όποιο ριζοσπαστισμό του κόσμου να εκφραστεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Να εκφραστεί με την αριστερά. Να το πείσουμε. Αυτό λέω. Και εμείς έχουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι ως πολιτικό σύστημα πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο αντιμετώπιση τη Χρυσή Αυγή. Η αντιφασιστική πάλι πρέπει να προχωρήσει με άλλου τρόπου. Το λέω όμως και γιατί το λέει και πολλοί κόσμοι. Δεν είναι θέμα προσωπική άποψη. Ότι οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις δεν δίνουν την εικόνα ενός πολιτικού συστήματος που θέλει να αντιμετωπίσει τον νεοναζισμό και τον νεοφασισμό, θέλει να ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, θέλει να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών, θέλει να απλώσει
τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Δίνουν την εικόνα μια κοκορομαχία από το πρωί μέχρι το βράδυ στα περιφερειακά ζητήματα. Μια σύμφωνα και τελειώνω. Πολλέ φορέ και σε περιφερειακά ζητήματα. Τουλάχιστον όσο αφορά εμά. Διότι θα ήταν άτοπο να πούμε ότι κοιτάξτε, συνενώνεται το πολιτικό σύστημα την ίδια ώρα που περνάνε τα μνημόνια και εφαρμόζονται αυτέ οι πολιτικέ και μπορούμε να λέμε θεωρητικά ότι χτυπάμε τη Χρυσή Αυγή και να την δυναμώνουμε. Είναι η πράξη η οποία θα δημιουργήσει του όρου. Δηλαδή αλλαγή πολιτική. Αλλαγή λειτουργίας των θεσμών, εμπλοκή του κόσμου, αυτό που είπατε, στην ενεργό δράση. Προτείνουμε, ας το πούμε, θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από την πολιτική η οποία έχει δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα στον κόσμο. Νομίζω ότι το θέμα της